με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, ο φορέας διαχείρισης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται εδώ στον υγρότοπο του Μουστού σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και υπό το συντονισμό της Wetlands International σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Διοργανώνει μια εκδήλωση παρακολούθησης της άγριας πανίδας και συγκεκριμένα της ορνιθοπανίδας, η οποία χρησιμοποιεί την περιοχή του υγροτόπου Μουστού ως σταθμό ξεκούρασης και ανεφοδιασμού. Ο υγρότοπος του Μουστού είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός υγρότοπος, αξιόλογου μεγέθους, ένας από τους τελευταίους που έχουν απομείνει στις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου, τον οποίο χρησιμοποιούν τα μεταναστευτικά πουλιά στο ετήσιο ταξίδι τους από βορρά προς νότο, σαν σταθμό για να ξεκουραστούν και να ανεφοδιαστούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Με αφορμή λοιπόν την Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, βρεθήκαμε εδώ για να με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά στην παρατήρηση και την αναγνώριση των πουλιών, των μεταναστευτικών πουλιών που βρίσκονται σήμερα εδώ. Μια μικρή πεζοπορία των επισκεπτών μέσα στον υγρότοπο, στα παρατηρητήρια, για να κάνουν ακριβώς αυτό, για να απολαύσουν τη φύση, να αναγνωρίσουν τα πουλιά που βρίσκονται εδώ. Και παράλληλα έχουμε διοργανώσει κάποιες καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τους μικρούς μας επισκέπτες, για τα παιδιά, ζωγραφική, χαρτοκοπτική, κάποιες μάσκες, κάποιες κατασκευές, με στόχο να μάθουν για κάποια από τα είδη των πουλιών που υπάρχουν και που βλέπουμε και αναγνωρίζουμε εδώ. Ο φορέας διαχείρισης όρους πάρνουν και υγροτόπου Μουστού, παράλληλα με αυτή την εκδήλωση τη σημερινή, έχει οργανώσει ένα πλάνο, ένα προγραμματισμό μέχρι το τέλος του έτους που αφορά σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού πάνω στα θέματα της διατήρησης της βιοποικιλότητας που υπάρχει στην προστατευόμενη περιοχή του Πάρνου και του Υγροτόπου Μουστού. Κάποιες από αυτές τις δράσεις είναι στοχευμένα σεμινάρια των εθελοντών που αφορούν στην παρακολούθηση των ειδών της προστατευόμενης περιοχής, θηλαστικών, αμφίβιων ερπετών, πτηνών, νυκτερίδων, τύπων οικοτόπων κτλ. Διήμερα θα διοργανωθεί μία διημερίδα, ένα διήμερο workshop για τους επαγγελματίες της περιοχής. Υπάρχουν διάφορες δράσεις όπως καμπάνιες καθαρισμού και φυσικά παράλληλα υλοποιείται το πρόγραμμα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης στα σχολεία. Δεχόμαστε σχολεία στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής και τα ξεναγούμε εδώ, αλλά και στα κέντρα μας, τα τρία κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, στο Άστρος, στον Άγιο Πέτρο και στην Καστάνη της Αρκαδίας.